Πάμε να ανοίξουμε τώρα την επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω ευθύς αμέσως εδώ τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, συνάδελφό μου, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλή σεζόν. Να είστε καλά σε όλους μας. Ο κύριος Στέργιος Καλπάκης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και καλά, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά. Σε δύσκολες μέρες, βέβαια. Σε δύσκολες. Σε πολύ δύσκολες μέρες. Καλησπέριζω και την κυρία Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, ξεκινώ με εσάς κατά την κοινοβουλευτική τάξη. Έχουμε κυβερνητικά στελέχη να λένε έβρεξε πολύ, αντιπλημμυρικά 2-3 ετών να καταραίουν, έναν γαλάζιο περιφερειάρχη επί 12 χρόνια που σας έχει προσφέρει 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, γαλάζιο εκλογικό χάρτη στη Θεσσαλία. Δεν ξέρω, αυτή η εικόνα σας θεωρείτε ότι κολακεύει την κυβέρνηση? Δεν κολακεύει καθόλου ούτε την κυβέρνηση ούτε τη χώρα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα. Όταν μία από τις πιο σπουδαίες υπουργούς, 2 φορές υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μιας που το πάτε έτσι δηλαδή, εγώ ήλπιζα να το πάμε αλλιώς. Αλλά όταν πείτε λέει μου ότι πώς ελπίζατε έβρεξε, να το δούμε. Έβρεξε, αλλά έχει βρέξει άλλη φορά περισσότερο, πάει να πει ότι ζούμε σε άλλη πραγματικότητα. Ναι. Πρέπει να συμφωνούμε στα στοιχειώδη. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτή ήταν μια κατάσταση που δεν έχει ξαναδεί κανείς. Mm-hmm. Το λένε άπαντες, το λένε οι γερόντισες και οι γέροντες στον κάμπο. Και οι γέροντες στον κάμπο, που ξέρουν περισσότερα από εμάς, έβλεπα μια κυρία 104 ετών. Δηλαδή. Ναι, που έλεγε πέρασα πολέμους, πίνες και κινδύνεψα τώρα να πνιγώ επί Μητσοτάκη. Αυτή έχει περισσότερα αρχεία από την. Ναι. Από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Όμως, κύριε Παπαδημητρίου, δεν λένε μόνο αυτά. Και ότι δεν έγινε τίποτα, λένε. Μ' αρέσει να με διακόπτετε. Θέλετε, πείτε μου τι άλλο θέλετε να πω και να με διακόψετε. Όχι, σας ρωτάω, διάλογο κάνω. Αλλά είμαι εκπαιδευμένος, όπως ξέρετε, οπότε δεν πειράζει. Ελάτε. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ εγώ τι βλέπω. Βλέπω ότι άντεξαν 24 ώρες. Άντεξαν 48 ώρες οι αντιπολιτεύσεις. Τώρα πια δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν. Βγάζουν το πιο άσχημο, το πιο κακό εαυτό τους. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος επί χρόνια πολλά έκοψε πλήρως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έκοψε οτιδήποτε επένδυση υπήρχε στη χώρα για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με το άνευ λόγου μνημόνιο που μας φόρεσε. Και μιλάει ακόμη. Εγώ να δεχτώ τις ευθύνες της κυβέρνησης που φοβούμενοι το κυνηγητό με τον τρόπο που ανατίθενται ορισμένα πράγματα και ότι έκανε, το έλεγε ο Τσίπρας, καλή τη ώρα εκεί που είναι, 7 δις αναθέσεις απευθείας, έπρεπε να τις κάνει απευθείας. Έπρεπε να τις κάνει, διότι όταν έχεις αυτό το πρόβλημα στα δημόσια έργα στην Ελλάδα, ότι δηλαδή ο ένας κυνηγάει τον άλλο με ενστάσεις, με τον αμετάλλο και καθυστερούν τα έργα, έχεις ένα θέμα που πρέπει να το λύσεις. Και στην επόμενη φάση, σε αυτή δηλαδή που θα πάμε, ο κύριος Κανδύλης, που είναι από τους μεγαλύτερους καθηγητές που έχουμε στα ζητήματα που αφορούν την αρχιτεκτονική, την μηχανική, έχει βρει μια εξαιρετική έκφραση, τον άκουσα που την έλεγε, ότι χρειαζόμαστε πολεοδομική αναδάσωση. Αναδάσωση λέμε συνήθως όταν καίγεται ένα δάσος και μετά, για να μην καεί σύντομα, το φυτεύουμε με άλλα φυτά, με άλλα δέντρα, το διατάσσουμε διαφορετικά, το φροντίζουμε αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χώρα, έναν από τα πλουσιότερα, ένας από τους πλουσιότερους τόπους που είναι ο κάμπος, δεν τον έχει φροντίσει. Βλέπω τα χωριά τώρα δηλαδή. Και λυπάμαι, λέω, μα τόσα χρόνια τι κάναμε. Το λέω για εσάς, το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, άρα η επόμενη φάση είναι που ενδιαφέρει. Τώρα έχουμε νεκρούς. Έχουμε καταστροφές τεράστιες, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε ενωμένοι. Όμως η επόμενη φάση πρέπει να μας βρει επίσης ενωμένους. Ναι. Και νομίζω ότι. Τελειώνω. Ναι. Νομίζω ότι όταν ο Πρωθυπουργός πηγαίνει, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι εκεί. Είναι εκεί. Και όταν πηγαίνει. Τι εννοείται. Τώρα το θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο θα πάει. Μα δεν είναι αυτονόητο. Όχι, δεν είναι. Άλλοι δεν πηγαίνανε. Άλλοι δεν πηγαίνανε. Δεν θέλω να πλακωθούμε τώρα βραδιάτικα, δεν είναι και σωστό. Μας βλέπουν άνθρωποι, σου λένε τώρα εδώ έχουμε μια καταστροφή, δεν πλακώνονται. Καλά, δεν χρειάζεται να κοιμηθούμε. Αλλά είναι εκεί. Και όταν λέει ότι θα πάω στην Ευρώπη, θα πάω στην Ευρώπη
και θα πάω και θα πάρω αυτά που χρειάζονται. Διότι εγώ πλέον ως φορολογούμενος θα αρχίσω να σκέφτομαι πώς θα μας κοστίσει και στους φορολογούμενους όλη αυτή η ιστορία. Αυτό μια πτήση, είναι όλα είναι μια ιστορία. Και, και ως καταναλωτές στα ράφια κλπ. Αυτό που να... λέτε έχει απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι η πρώτη επίπτωση ήταν στον καταναλωτή. Σωστό. Διότι έχει μια πολύ πλούσια σε συγκομιδές γεωργικές περιοχή. Άρα περίμενα από τις αντιπολιτεύσεις. Θα έχετε την ευκαιρία να με επιβεβαιώσετε. Δημόσια υγεία, απλά έχετε, θα έχετε την ευκαιρία να με επιβεβαιώσετε αμέσως. Περίμενα από τις αντιπολιτεύσεις να πούν τουλάχιστον αυτό. Ότι είμαστε μαζί σου, έχουμε ένα μέτωπο όπως κάνουν οι Ισπανοί, όπως κάνουν οι Ιταλοί, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες. Όταν θα πάει στην Ευρώπη, θα είμαστε μαζί. Τα εντός θα τα βρούμε αλλιώς. Μάλιστα. Βιάζεστε να κάνετε αντιπολίτευση, κύριε Καλπάκη? Τι λέτε? Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, το να λέει η Νέα Δημοκρατία εκ μέρους του κ. Παπαδημητρίου στην αντιπολίτευση, πολύ περισσότερο όταν έχει κυβερνήσει 4 χρόνια και έχει επανεκλεγεί και είναι 2 και πλέον μήνες στη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε, γιατί αυτό είπε προηγουμένως κ. Παπαδημητρίου, είναι η επιτομή της αλαζονίας και είναι η επιτομή μιας αντίληψης ότι δεν θέλω να ακούσω καμία κριτική, καμία πρόταση και δεν έχω καμία πρόθεση ταυτόχρονα να κάτσουμε κάτω και να βρούμε ένα εθνικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, που είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι πολύ συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο, όχι στον αέρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς απέτυχε σε όλα τα επίπεδα που έχουν να κάνουν με την επάρκεια και την ανθεκτικότητα της πολιτείας και στο σχεδιασμό των πολιτικών και στην πρόληψη και στην αντίδραση και την αντιμετώπιση τις στιγμές της κρίσης. Και θα μιλήσω με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Το 2018 έγινε η ολοκλήρωση και η κύρωση των πρώτων σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Η πρώτη αναθεώρησή τους έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021. Έχουμε Σεπτέμβριο του 2023, δεν έχει προχωρήσει ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει προειδοποιήσει 3 φορές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αναρωτιέμαι, απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία χωρίς επιχειρήματα? Δεύτερο στοιχείο. Αντιπλημμυρικά έργα. Καταθέσαμε σήμερα μία ερώτηση. Η Καθημερινή, η εφημερίδα Καθημερινή, στις 30 Αυγούστου είχε ρεπορτάζ και έλεγε 800 εκατομμύρια απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαψης με πρόταση αναθεώρησης της ελληνικής κυβέρνησης. Έργα υποδομής και αντιπλημμυρικά μεταξύ αυτών, αυτό λέει η Καθημερινή, γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν υπάρχει καμία διαφάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί? Λόγω ακού σχεδιασμού και λόγω ότι οι μελέτες δεν είχαν προχωρήσει, δεν είχαν οριμάσει. Ποια έργα είναι αυτά, γιατί ποσά μιλάμε και πώς θα χρηματοδοτηθούν. Συγκεκριμένες ερωτήσεις και σε συγκεκριμένα δεδομένα. Τρίτο στοιχείο. Υπήρχε έγκαιρη πρόγνωση. Και το λένε όλοι οι μετεωρολόγοι και είναι λάθος της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνει απέναντι στους επιστήμονες. Τους επιστήμονες πρέπει να τους εμπλέξουμε σε αυτή την ιστορία και να τους ακούμε, όχι να ανοίγουμε αντιπαράθεση μαζί τους όπως είχαν κάνει με τις πυρκαγιές. Και παρόλα αυτά δεν υπήρξε η αντίδραση που έπρεπε. Πάλι η Καθημερινή το λέει. Το Σάββατο βραχυκύκλωμα των πρώτων ωρών, ο κύριος Ιωαννίδης, ο συναδελφός σας, και την Κυριακή η Δώρα Αντωνίου που περιγράφει πώς δεν στάλθηκε το 112 στον Παλαμά, στάλθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν είχε πλημμυρίσει και με εντολή να μετακινηθούν οι πολίτες από τα ισόγεια, από τα υπόγεια και τα ισόγεια. Καλά, και μας τα λένε και στο ρεπορτάζ ότι χτυπούσαν οι καμπάνες τώρα. Ενώ 112 στάλθηκε για εκένωση του κοντινού οικισμού της Μαυρίκας, 112 στάλθηκε με την υπερχείληση του ποινιού, γιατί ακούμε και δικαιολογίες ότι το 112 το στέλνουμε μόνο στις πυρκαγιές. Αυτά λένε τις τελευταίες ημέρες. Και τελευταίο στοιχείο. Χθες ανέδειξε ο ευρωβουλευτής μας ο Πέτρος Κόκαλης ένα παράδειγμα. Το πώς αντέδρασε η Σλοβενία στις αρχές Αυγούστου, 3 Αυγούστου συγκεκριμένα, όταν πλημμύρισαν τα 2/3 της Σλοβενίας περίπου. Όπου την πρώτη μέρα έστειλε έτοιμα συνδρομής στην Κομισιόν, την τρίτη μέρα έσπευσαν για συνδρομή μία σειρά από χώρες, Αυστρία, Τσεχία, Κροατία, Γαλλία, Ισπανία, Σλοβακία, με όλο το προσωπικό που μπορεί να συνδράμει σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλες τις επιχειρήσεις, και την έκτη μέρα. Είχε ήδη, την πέμπτη μέρα πήγε ο Επίτροπος, την έκτη μέρα είχε οριστεί ότι θα είναι 2,7 δις η ενίσχυση της Σλοβενίας. Είμαστε στην 8η μέρα, την έχουμε γεμίσει, αύριο θα πάμε στην 9η, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντήσει αύριο την κυρία Φοντερ Λάιν. Και το ερώτημα είναι, έχει σταλεί έτοιμα επίσημο από τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας? Με ποια προετοιμασία, γιατί αυτές οι συναντήσεις θέλουν μια προετοιμασία για να έχουν αποτέλεσμα. Και εμείς θέλουμε, κύριε Παπαδημητρίου, να πάρουμε τα δυνατότερα,
τα περισσότερα δυνατά κονδύλια, την περισσότερη δυνατή γιατί ενίσχυση από, εκεί, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν ξεκινήσατε τώρα όλο αυτό το έτοιμο, το πείμα που μου είπατε, δεν ξεκινήσατε από αυτό γιατί το σχέδιο. Δεν είναι ευχή, κύριε Παπαδημητρίου, δεν είναι ευχή. Το τέλειωσα έτσι για να μπορείτε να το ξεκινήσετε. Θέλει πρόγραμμα, θέλει πολιτική. Έχετε κάνει τίποτα από όλα αυτά? Καταγραφή, συγκεκριμένη ενημέρωση. Τι θα ζητήσει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης? Τι θα παρουσιάσει την Φόντερ Λάιν? Δεν θυμώνω. Απλά κάποια ζητήματα πρέπει να τίθενται για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Μ' αρέσει ο ζωηρός σας τρόπος, αλλά μη θυμώνετε. Ξεκινήστε από το στοιχείο. Είναι για να θυμώνουμε, κύριε Παπαδημητρίου, είναι για να χαιρόμαστε δηλαδή αυτή η κατάσταση. Έχουμε 15 νεκρούς. Σας κάνει αντιπολίτευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας κάνει αντιπολίτευση η Καθημερινή. Συγγνώμη. Σας κάνει αντιπολίτευση. Ποιος σας κάνει αντιπολίτευση? Επιτρέψτε μου να πω ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν εντάχθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα, έτσι, που μπορούσαν να ενταχθούν στο επίπεδο 1 της πράσινης μετάβασης, το οποίο είναι ψηφιακή μετάβαση. Εντάξει. Στην πράσινη μετάβαση μπορούσαν να μπουν τα αντιπλημμυρικά έργα, δεν μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ξέρω, δεν θέλω να φάω το χρόνο από κάποιον άλλον συνομιλητή, αλλά αν θα μπορούσα και εγώ να τοποθετηθώ. Αρχικά να στείλουμε πραγματικά τα βαθύτερα συναισθήματα αλληλεγγύης μας στους ανθρώπους που δοκιμάζονται ακόμα αυτή τη στιγμή. Είναι μια ακραία κατάσταση αυτή που επικρατεί στη Θεσσαλία. Έχουμε νεκρούς, έχουμε χιλιάδες νεκρά ζώα, λασπόνερα, ανθρώπους ακόμα εγκλωβισμένους σε σπίτια. Το έδαφος έχει υποχωρήσει, σε πολλές περιοχές έχει διαβρωθεί. Καλλιέργειες έχουν καταστραφεί, η ζωική παραγωγή. Έχει καταστραφεί το 5% του ΑΕΠ της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Μια τεράστια καταστροφή. Και υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πεδίο, όπου εντοπίζονται κάποια ζητήματα. Για αρχή, εκκαινώθηκε το κέντρο υγείας του Παλαμάη. Μεταφέρθηκαν καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, ηλικιωμένοι άνθρωποι σε ένα κοντινό γήπεδο που δεν υπήρχαν για αρκετές ώρες γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Το δεύτερο ζήτημα, το πολύ βασικό, πέρασαν 5 μέρες για να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι απαραίτητη μεσολάβηση του ΕΛΓΑ για να μπορεί να γίνει περισυλλογή των νεκρών ζώων. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία είναι μια υγειονομική βόμβα. Το λένε όλοι οι επιστήμονες αυτό, δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Υπήρχε τρομερή καθυστέρηση στην αναστολή των πληστηριασμών και των δόσεων για τους παθόντες, για τις πληγέντες περιοχές. Και τέταρτο και πάρα πολύ βασικό, το οποίο μου φαίνεται ακραίο, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με το σε ποιες περιοχές αφορά το ζήτημα με το νερό. Όχι απλά δεν μπορούν να το πιούν οι άνθρωποι, δεν κάνει να το ακουμπήσουν. Αυτό σε ποιες περιοχές αφορά, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει και μέχρι τότε τι θα γίνει. Η δεύτερη διάσταση είναι στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και του post-crisis management. Τι κάνουμε δηλαδή επί της κρίσης. Το πρώτο και πάρα πολύ βασικό, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε στρατευμένοι σε αυτό, είναι η καταγραφή, η άμεση καταγραφή της απώλειας που υπάρχει, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο, τι συνέβη με τα 250 εκατομμύρια που μετά έγιναν 350 εκατομμύρια που δόθηκαν στη Θεσσαλία μετά τον Ιαννό? Πήγανε σε έργα αντιπλημμυρικά? Και αν σε ποια έργα πήγανε? Τα έργα που γίνανε ήταν από προκάτ και τα πήρε ο Πηνιός, γιατί είδαμε και μια γέφυρα στην Ξηριά που κατέρευσε, η οποία είχε φτιαχτεί μετά τον Ιαννό. Είχε μετρηθεί και γίνει πρόβλεψη για το πόσα μιλιμέτρη βροχής μπορεί να αντέξει λοιπόν αυτή η αντιπλημμυρική γέφυρα. Να προσθέσω κάτι ακόμα πάρα πολύ βασικό. Το ανέφερε και ο κύριος Καλπάκης. Δύο φορές μας έχει εγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν έχουμε κοινοποιήσει τους επικαιροποιημένους χάρτες για τη διαχείριση πλημμύρας. Επί της δεύτερης προσφυγής που έγινε κατά της Ελλάδας, τον Φεβρουάριο του 2023, απαντήσαμε κάτι. Εναρμονιστήκαμε. Το αγνοήσαμε παντελώς. Και το τελευταίο, είχαν εξαγγελθεί και 22 αντιπλημμυρικά έργα. Κύριε Μελγκόν, ξέρετε πώς έγιναν από αυτά? Μηδέν αντιπλημμυρικά έργα έγιναν από τα 22, τα οποία είχαν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Λοιπόν, για όλους τους παραπάνω λόγους, νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε να τσουβαλιάζουμε τα πάντα. Σίγουρα ήταν ένα ακραίο φαινόμενο, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τσουβαλιάζουμε τα πάντα στο τσουβάλι της κλιματικής κρίσης. Εδώ πρόκειται και για πολιτική ανεπάρκεια και για ευθύνες. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σήμερα τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ούτως ώστε να γίνει καταλογισμός των ευθυνών και σε επίπεδο περιφέρειας του κυρίου Αγοραστού, αλλά και σε επίπεδο κυβέρνησης. Και να γίνει διερεύνηση του ζητήματος. Ήταν άκερη, τώρα επειδή είπε το όνομα του κυρίου Αγοραστού, ήταν άκερη το διάβημά του να ζητήσει με το καλημέρα πριν καν σταματήσει η βροχή, δηλαδή με την ομπρέλα, αναβολή αυτοδιοικητικών εκλογών? Σας εξέθεσε ως Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν είναι θέμα, ούτε εξέθεσε ούτε τίποτα. Δεν είναι, εγώ δεν το βρήκα, αν το βρήκατε εσείς δεν ξέρω, αλλά δεν το βρήκα ότι δεν είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Πάρα πολλά κράτη σε παρόμοιες καταστροφές κάνουν αυτό το πράγμα. Και ήταν μια μικροπολιτική αντιμετώπιση του αγοραστού από τις αντιπολιτεύσεις. Αυτό το πράγμα το κάνει επίτηδες. Δεν νομίζω, όχι. Δεν είναι εκεί. Δεν με εξέπληξε πάντως, αν μιλάτε γι' αυτό. Επειδή εγώ βέβαια το γνωρίζει ο αγαπητός συνάδελφος στο τραπέζι,
μετά από τόσα χρόνια δουλειά στην Καθημερινή, ξέρω και πώς γράφουμε και πώς αποκαλύπτουμε τα πράγματα σε μια εφημερίδα του κύρου της Καθημερινής. Αλλά πρέπει και να τα διαβάζεις χωρίς γυαλιά. Όχι τα γυαλιά που φοράει και εκείνος και εγώ, αλλά χωρίς γυαλιά κομματικά. Νομίζω ότι αυτό που μετράει πρέπει πρώτα απ' όλα. Δεν θέλω να το χρησιμοποιώ. Έχω γράψει πρόσφατα, αντιπροχθές, πριν δούμε αυτή την καταστροφή. Έγραψα ένα άρθρο λέγοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις χωρίς τις δικαιολογίες της μεγάλης εικόνας, που είναι η κλιματική κρίση. Κοίταγα όμως ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε το 2018 σε ένα βιβλιαράκι, σε μια σειρά την οποία έχω την τιμή να διευθύνω και έχω δημιουργήσει. Το έγραψε η κυρία Δούση, καθηγήτρια. Το τελευταίο κείμενο του 2014 και του ΟΗΕ και της UNESCO και μετά του ΟΣΑ έχουν τις ίδιες φρασούλες, προβλέπουν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Άρα εγώ διαπιστώνω ότι η χώρα μου είναι πίσω σε αυτό. Και άρα ότι έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Δεν λέω το αντίθετο. Εγώ τις ευθύνες τις δέχομαι όλες. Ποιες ευθύνες δεν δέχομαι? Τις μικροπολιτικές ευθύνες που προσπαθούν οι αντιπολιτεύσεις να επιρρύψουν στον ένα και στον άλλον, ακριβώς επειδή υπάρχουν οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Δηλαδή ένα μικροκομματικό παιχνίδι ξανά. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακέφαλος. Ότι η εικόνα που έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο αλαλούμ. Είναι λογικό, τους καταλαβαίνω. Αλλά δεν δικαιολογούνται να κάνουν αυτό που κάνουν. Διότι πείτε μου, επειδή το είπατε και εσείς, πείτε μου μία άλλη καταιγίδα που να πλησίασε έστω και λίγο. Έστω και λίγο. Ο Ιαννός ήταν στο 1/3. Και ήταν η μεγαλύτερη που είχαμε ζήσει όταν εξεράγει ο Ιαννός. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι δεν τα βάζεις με το Θεό που λέγανε οι παλιοί, δεν τα βάζεις με το κλίμα. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι επιτέλους. Σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε ως χώρα. Σε αυτό συμφωνούμε. Αν θέλετε. Παρακαλώ. Αλλά πρέπει. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Δεν πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στις νέες προκλήσεις, οι οποίες σίγουρα δεν ήταν το ίδιο με την προηγούμενη δεκαετία. Απολύτως. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Όταν όλη η συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Α, μπράβο, ναι, αλλά για να το πετύχουμε, δεν συμφωνείτε ότι θα πρέπει. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Δεν σας λέω να μην κάνετε κριτική, κάθε άλλο. Καθόλου. Εγώ δεν λέω τώρα αυτό. Ξέρετε όμως. Αυτό ψηλό είπατε στην αρχή της κουβέντας. Εγώ δεν μπορώ να μην κατάλαβα. Εσείς, κύριε Μελιγόνη, το καταλάβατε, διότι το καταλάβατε με το μισό μυαλό, το δημοσιογραφικό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είμαι απογοητευμένο από τι τάσει τη αντιπολίτευση. Στη συζήτηση στη Βουλή, στην προημερησία, δεν εισπράξαμε μια τέτοια βούληση από τον κύριο Μητσοτάκη. Ηρωνίες και εξυπνάδες εισπράξαμε. Okay. Εντάξει. Και την επόμενη να τελειώσω ημέρα, λοιπόν τη σκέψη. Και την επόμενη ημέρα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, από τη συζήτηση στη Βουλή προέκυψε ότι είμαστε μόνοι μας. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Να σας βάλω την ερώτηση για να γίνει ο κύκλος να τα απαντήσετε όλα. Εγώ είμαι εδώ για να με ρωτάτε, για να διακόπτετε. Δεν... Αντιλαμβάνομαι ότι έχω την υποχρέωση, μια που είμαι από την πλευρά της πλειοψηφίας, να ακούω με κάθε λεπτομέρεια και με απόλυτη υπομονή τις κριτικές των αντιπολιτεύσεων και προφανώς τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, απλώς για να το βάλουμε όλο, δεν λέει κανείς ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη επειδή έβρεξε πολύ. Όμως δεν είναι εύλογο η αντιπολίτευση όταν, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένας χάρτης με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το 2017 που το είχε παραγγείλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το ποιες περιοχές της Θεσσαλίας είναι ευάλωτες και είναι ξεχασμένο σε κάποιο σιρτάρι, να σας ασκηθεί κριτική. Όταν έχουμε από το 19 τους καθυστερημένους χάρτες πλημμυρικού κινδύνου, όταν έχουμε κορυφαίους υπουργούς σας να πλακώνονται μέσω διαρροών για το πότε έπρεπε να παρέμβει ο στρατός και αν θέλει ειδική πρόσκληση ο στρατός και όχι όταν μας λένε πάμε κτλ. Όταν έχουμε τους μετεωρολόγους και δεν έχουμε προληπτικές εκενώσεις κλπ. Ακόμη και σε χωριά που είναι ορισμός αυτού που λέμε λεκάνης απορροής. Ξέρεις ότι θα πλημμυρίσουν. Για όλα αυτά δεν πρέπει να ασκηθεί στην κυβέρνηση. Σχέδια αντιπλημμυρικά έχουμε. Ότι έβρεξε, οκ, δεν είστε θεός. Το σχέδιο στο οποίο αναφέρεστε είναι του 2014. Αναθεωρήθηκε το 2017 και χρειάστηκε να επαναθεωρηθεί μετά τον Ιαννό, γιατί αποδείχθηκε ότι το σχέδιο που είχε αναθεωρηθεί το 2017, ο Ιαννός το ξεφτύλισε. Άρα έπρεπε να ξαναγίνει. Αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε. Δεν είναι ότι ακούω αυτή την κριτική ότι αν είχαν γίνει τα έργα, μα τα έργα ήταν όλα σχεδιασμένα. Δεν θα φτάσω στο σημείο, με ξέρετε ότι δεν το έχω και δύσκολο να πω κάτι που είναι ακραίο. Αλλά δεν θα φτάσω στο σημείο να πω ότι από μια άποψη το ότι δεν έγιναν είναι ότι δεν πετάξαμε τα λεφτά. Διότι τα έργα ήταν σχεδιασμένα. Δεν θα είχε μείνει τίποτα. Και δεν είναι και σίγουρο. Ελπίζω
Ελπίζω ότι εμπιστεύομαι τους τεχνικούς μας και τους επιστήμονες, ότι τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αυτό να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία που λέγονται εργολαβίες, μειοδοσίες των έργων. Δεν είναι δυνατόν να πλακώνονται στα δικαστήρια οι εργολάβοι και να καθυστερούν τα έργα ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, ειδικά όταν είναι και επίγοντα, όταν έχει σκάσει ένα ιανός. Ναι. Σε αυτό όμως, mm-hmm. ας βρούμε ένα σύστημα, αλλά να μην μας κυνηγάει η αντιπολίτευση σήμερα, εκείνη, αύριο εμείς, ότι τα φάγαμε. Μάλιστα. Αν υπάρχουν κατηγορίες ότι κάποιος έφαγε λεφτά, εγώ πρώτος. Τώρα για το στρατό. Καθίστε, γιατί είναι η αδυναμία μου. Επειδή το λέω πάρα πολύ καιρό, έχω και την εντύπωση. Με αυτό για να προχωρήσω διάλογο. Έχω την εντύπωση ότι και ναι. παλιότερα το έχουμε συζητήσει. Υπάρχει ένα ψυχολογικό φόβο στη Νέα Δημοκρατία ότι αν δώσει εντολή στο στρατό να βγει στους δρόμους, θα τις πούνε οι αριστεροί, και τα λέει και το Πασόκ δυστυχώς, θα τις πούνε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, στη δικτατορία γινόντουσαν αυτά. Καλά, εμείς είπαμε να βγάλει τους εξκαφείς του μηχανικού. Δεν είπαμε να βγάλει τα τάγκ. Όχι, 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 όλους. Εγώ είμαι της άποψης ότι και στον Εύρο έπρεπε να έχει βγει ο στρατό να φυλάει τα σύνορα πιο ενεργά. Θα είχαμε γλιτώσει 28 άνθρωποι, δεν κάηκαν ζωντανοί εκεί. Λοιπόν, θα τους είχαμε γλιτώσει τους ανθρώπους. Είμαι σε μια άλλη άποψη. Έχουμε δημοκρατία. Στερεωμένη. Mm-hmm. Έτσι, σοβαρή. Αυτά τα ιδεολογικά φλιναφλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μπορεί να τους ενώνουν εσωτερικά, αλλά εμένα μου είναι αδιάφορα. Αυτά η κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει στην άκρη. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα στην άκρη. Εντάξει, δεν πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση. Η κυβέρνηση στην άκρη, πρέπει να κάνει, μάλλον να δώσει απαντήσεις. Συμφωνείτε εσείς σε αυτό? Για την κατάσταση. Αυτό που λέω, συμφωνείτε. Εμείς έχουμε θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Συμφωνείτε ότι πρέπει να βγαίνει ο στρατός? Εμείς σας κάναμε ο στρατός, κριτική. Ο στρατός, όχι μόνο το μηχανικό. Γιατί πλημμύρισε το Στεφανοδίκιο? Γι' αυτό σας κάναμε κριτική. Και γιατί δεν μπόρεσαν να πετάξουν τα ελικόπτερα να απεγκλωβίσουν τον κόσμο νωρίτερα? Δεν τώρα, έχετε διαβάσει τις ανακοινώσεις μας? Κοιτάξτε να δείτε. Και βγήκατε και είπατε ότι είναι fake news. Δεν θέλω να εκνευριστώ. Όπως είδατε, προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Και βγήκαν οι φωτογραφίες με ενεργή ελικόπτερα. Προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Αλλά τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Δεν θέλω να χάσω. Τα οποία έχετε υιοθετήσει. Τα υιοθετήσατε ξανά τώρα. Τέτοιου είδους δημοσιεύματα είναι ντροπή. Είναι ντροπή κυριολεκτικά. Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις είναι. Καμία αποκάλυψη. Αλλά αντάλλων είναι. Δεν θέλω. Έχω ξεχωθεί πολλές φορές για αυτό το θέμα. Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Αλλά είναι. Όχι, όχι. Και είπατε ότι είναι fake news και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν fake news. Είναι ο ταγμένος δημοσιογράφος σας και δεν θα έπρεπε να επαναλαμβάνετε για να κρατάτε. Να κάνω ό,τι θέλω, δημοσιογράφος είμαι. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τους συναδέλφους μου. Είναι εκεί, αν θέλουν θα αντιδράσουν. Είναι ντροπή. Δεν μου δώσετε συμβουλές για το πώς θα χειρίζομαι τους συναδέλφους μου. Άρα είναι ντροπή. Όχι, και αποδεικνύεται, αποδεικνύεται ο κομματικός δάκτυλος. Αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να εξευτελίσετε το στρατό. Και κανονικά τελειώνω. Θα έπρεπε να λάβετε τις ευθύνες. Τελειώνω, θα είχα τελειώσει. Την κανονικά και υπάρχει, για την Νέα Αγίαλο. Υπάρχει θέμα. Και για την Νέα Αγίαλο. Που έχουν μείνει απροστάτευτες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντί να κουνάνε το δάχτυλο. Υπάρχει θέμα στρατοδικείου για αυτούς που δίνουν φωτογραφίες μέσα από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θέμα ανεπάρκειας για αυτούς που άφησαν τα ελικόπτερα να κολλήσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δύο Χιούι όλα και όλα για να πετάνε να κάνει βόλτα ο συνεργάτης σας ο Καμένος. Υπήρχαν και αυτά ακόμη δεν πολύ λειτουργούν. Ένα στρατιωτικό στο Sky το πρωί που να λέει ότι δεν ήταν παροπλισμένα όλα όσα φαίνονται. Υπάρχουν δύο ή τρία, σας το απαγώ. Η δεν είναι αυτή που αρμόζει. Και σε άλλη μονάδα. Και να μας πει η Νέα Δημοκρατία είναι υπερήφανη για αυτή την εικόνα. Αντί να κουνάει το δάχτυλο, είστε υπερήφανος για αυτή την εικόνα. Ποια εικόνα? Με το πλημμυρισμένο στρατόπεδο. Είστε υπερήφανος που έμειναν απροστάτευτες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Νέα Αγίαλο και έγιναν εκρήξεις. Κερδίσατε. Πρέπει να τοποθετηθείτε για αυτά. Κερδίσατε. Και όχι να κουνάτε το δάχτυλο. Κερδίσατε εκλογές με ψέματα. Αλλά η χώρα δεν κυβερνιέται με ψέματα. Και αυτά όλα είναι εντελώς διαφανή. Αλλά εσείς είστε όλο στο ψέμα και στις δικαιολογίες. Μην μιλάτε πάνω μου όμως. Εγώ δεν με αφήσετε να μιλήσω. Διακόπτω για να σας ακούσω. Στην τοποθέτηση είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχετε αφήσει να σταυρώσει. Μα διακόπτω για να σας ακούσω. Δεν με αφήσετε να τοποθετηθώ. Λέτε, με συγχωρείτε. Προσβάλλετε τις ένοπλες δυνάμεις, δεν απαντάτε στο ερώτημά μην μου, λέτε, το μην οποίο είναι ευθέ. Μην εξαπολύτετε τις κατηγορίες στην αντιπολίτευση. Σας έκανα μια ευθεία ερώτηση. Μην εξαπολύτετε τις κατηγορίες στην αντιπολίτευση. Συμφωνείτε ότι αν ο Μητσοτάκης βγάζει το στρατό
να βοηθάει εκεί που χρειάζεται όπως χρειάζεται. Ναι. Ότι δεν θα αρχίσετε να λέτε τις βλακίες που λέει είναι η αριστερά. Ότι πάμε για δικαιολογία. Σας έχουμε απαντήσει. Συμφωνείτε. Τόση ώρα. Απαντήστε. Συμφωνείτε. Ναι ή όχι. Κριτική σας κάνουμε. Συμφωνείτε. Να μιλήσω ο κύριος Καλπάκης για να κλείσετε εσείς. Μισό λεπτό. Κριτική σας κάνουμε. Γιατί δεν υπήρξε η επαρκής συνδρομή. Τόση ώρα αυτό σας κάνω. Τοποθετηθείτε γιατί όσο ρωτάει ο ένας τον άλλον. Αυτό έχει κλείσει το θέμα. Εγώ θέλω δύο παρατηρήσεις να κάνω. Πώς έκλεισε δηλαδή. Δεν έχουμε δικτατορία του προεταριάτου. Να μου απαντήσετε, συμφωνείτε ή όχι. Με τη σαφέστατη απάντησή μου, την οποία κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Ποια το δηλαδή. Κριτική σας κάνω. Να βγαίνει. Κριτική σας κάνω. Να βγαίνει ο στρατός. Επειδή δεν υπάρχει επάρκεια. Να βγαίνει ο στρατός. Όχι, δεν είπατε αυτό. Λοιπόν, δεν είπατε κύριε αυτό. Μελιγκόνη, ελάτε, κύριε Καλπάκη. Ελάτε. Μία πρώτη παρατήρηση. Mm-hmm. Λέμε για την κλιματική κρίση και την επικαλείται και η κυβέρνηση και τη λέμε και όλοι και είναι η μεγαλύτερη κρίση. Δεν είναι επικαλούμαστε, είναι μία πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Προφανώς αυτό λέω. Και την αναγνωρίζουμε και πολύ περισσότερο κιόλας. Και το λέω πολύ περισσότερο. Περισσότερο γιατί. Γιατί έρχομαι και να σας ρωτήσω για ποιο λόγο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την ακροδεξιά πριν δύο μήνες καταψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το νόμο για την αποκατάσταση της φύσης. Πρόταση της Φόντερ Λάιεν. Να ολοκληρώσει ο κύκλος γιατί θέλω να σας πράσινο, σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι, την υπερψήφισαν και πέρασε. Εσείς με την ακροδεξιά την καταψηφίσατε. Ποια είναι εμβληματική η νίκη. Για να δείτε ότι είστε. Εμβληματική νίκη για το περιβάλλον. Είμαι ευγενικός. Και δεν είστε καλά ενημερωμένος. Ποια είναι η ακροδεξιά. Να ολοκληρώσει όμως. Ρωτάει κάτι. Ναι, κρατήστε το μισό λεπτό. Η Λεπέν, ο Όρμπαν, η Μελόνη. Τους ξέρετε αυτούς. Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας. Για πείτε μου, λοιπόν. Αυτή η ελληνική λύση, με αυτούς μαζί ψηφίσατε. Λοιπόν, τελευταία. Η τελευταία παρατήρηση. Να ολοκληρώσει, αφήστε τον να ολοκληρώσει. Τελευταία παρατήρηση. Σας είπα, κρατήστε το μισό λεπτό, με εσάς θα κλείσω. Η δεξιά να μιλήσει και η κυρία Αναστασία. Ναι, έχουμε κι άλλα να πούμε, κύριε Μελιγκόνη. Τι να πούμε, κλείνει η εκπομπή. Πάει 12 παρακάτω. Τελευταία παρατήρηση, κύριε Μελιγκόνη. Ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική. Ψηφίζει όλοι μαζί. Δεν θέλει να ακούσει ο κύριο Παπαδάκη. Ελάτε. Θέλουμε εμείς. Πάμε. Λοιπόν, τελευταία παρατήρηση σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Ναι. Και με την ανάγκη να ενισχυθεί η πολιτική προστασία και να αποκτήσει επιστημονική επάρκεια. Τρεις παραλήψεις της κυβέρνησης μέχρι σήμερα και τι πρέπει να διορθωθεί για να μην έχουμε το αλαλούμα αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε πριν. Σε τίτλους παρακαλώ αν μπορείτε. Ο νόμος για την πολιτική προστασία είναι σε αναστολή από το 2020, τρία χρόνια μετά. Δεύτερο, το Υπουργείο φτιάχτηκε το 2021 το φθινόπωρο με τον νόμο σε αναστολή και χωρίς οργανόγραμμα. Ναι. Και το τρίτο στοιχείο, και επειδή τον αρέσουν και τα οικονομικά τον κύριο Παπαδημητρίου, από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία έχουν αξιοποιηθεί μόλις το 0,5%. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς στην οποία ζούμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στα τεκμηριωμένα θέματα και ερωτήματα τα οποία βάζουμε. Κυρία Αναστασίου. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η Θεσσαλία η οποία βιώνει μια δραματική κατάσταση και από την κυβέρνηση δεν βλέπουμε καμία ανάληψη ευθύνης, το οποίο επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω προσωπικά ως τρομερά θρασίδηλο. Βλέπουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, κύριε Παπαδημητρίου, μας λέτε ότι ετεροπροσδιορίζεται ψυχολογικά από το τι θα πει αντιπολίτευση για το αν θα βγάλει ο Πρωθυπουργός χώρας στο στρατό εν μέσω μιας τόσο μεγάλης κρίσης που πνίγονται άνθρωποι. Αυτό μας λέτε. Συμφωνείτε, αυτή δηλαδή, είναι η δυναμική. Αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη. Αυτή είναι η δυναμική του ηγέτη, δηλαδή. Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς είπαμε. Μα φυσικά δηλαδή, είπαμε στις θέσεις ότι άργησε ο στρατός. Άργησε να κινητοποιηθεί ο στρατός και αυτό το καταγγέλνουν και οι κάτοικοι της περιοχής, κύριε Παπαδημητρίου. Οπότε δεν θεωρώ ότι τιμάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας λέτε ότι ετεροπροσδιορίζεται ψυχικά από το αν θα κρυφθεί ή όχι αρνητικά. Να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε σε μισό λεπτάκι. Μόνο γιατί πιεζόμαστε, ξέρετε πολύ καλά. Θέλω να κλείσω με αυτό, να γίνει το πάνω τους ώστε να μην ερημοποιηθούν οι περιοχές της Θεσσαλίας, να μην ερημοποιηθούν τα χωριά της Θεσσαλίας, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση και μέχρι να στεγνώσουν τα νερά, ακόμα και από τα σπίτια τα οποία έχουν διατηρηθεί και δεν έχουν πέσει, δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι των χωριών αυτών πίσω στα χωριά τους ή αν θα μείνουν σε κάποια άλλη περιοχή. Κλείνουμε με εσάς. Ευχαριστώ. Θα γίνουν όλα καλά και θα γίνουν και καλύτερα από πριν. Και θα χρειαστούν και πολύ, αν θέλετε, γενναίες αποφάσεις. Άλλος Βαρδιτσιώτης θα υπάρξει. Πρέπει να πάρει κάποιος πάνω του. Μπήκε ο Βαρδιτσιώτης στη θέση του Βαρδιτσιώτη. Εγώ μένω στα χωριά και μένω στους τόπους που τώρα έχουν την άμεση ανάγκη. Θα χρειαστεί να ξανασχεδιάσουμε τα πάντα. Και θα το κάνουμε. Και θα γίνει αυτό και με χρήματα που θα υπάρξουν απολύτως και κυρίως με την κοινή δουλειά όλων μας. Και γι' αυτό, με συγχωρείτε αν ήμουν λίγο επιθετικός στις αντιπολιτεύσεις, μένω στην άποψή μου ότι ξέφυγαν, αλλά δεν πειράζει γιατί η κριτική πρέπει να γίνεται.
θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα από πριν. Χαιρετίζω αλλά την Ραφημία. Θέλω να σας πω κάτι, σας το λέω. Όπως μετά τον Ιαννό, το κύριε Παπαδημητρίου, οι λάσπες θα δεν θα φύγουν. Όπως μετά τον Ιαννό θα γίνουν. Οι λάσπες δεν θα φύγουν. Μην κάνετε, μπήκατε στην πολιτική. Όσο για τον κύριο Βαρβητσιώτη τώρα, για τον κύριο Στυλιανίδη που πήγε στη θέση του, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δύο χρόνια δεν έκανε τίποτα. Μην μιλάτε, ελάτε κύριε Παπαδημητρίου για να κλείσουμε. Εγώ κύριε Μίλκον, ναι, ωραία, εντάξει, κλείστε με μια φράση. Οι λάσπες δεν θα φύγουν εύκολα. Πρέπει να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια σε όσους μας παρακολουθούν και στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πονάνε. Δεν είναι εύκολο. Όπως και θα κλείσω με αυτή την άποψή μου, πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Όταν βαράει το 112, που δεν είναι αρκετό, χρειάζεται και η σιρήνα, χρειάζεται και η ντουντούκα. Πρέπει να φεύγουμε. Δεν μπορούμε να μένουμε γιατί νομίζαμε ότι θα γλιτώσουμε και μετά να πηγαίνει η εξάδα τα νερά ένας-ένας. Γιατί κάπου αλλού θα πάνε αυτοί που χρειάζεται να μοιράσουν την εξάδα, που βεβαίως τώρα πολύ σωστά το κάνουν. Σύμφωνοι. Άρα τα πάντα από την αρχή θα τα κάνουμε σωστά και τελικά νομίζω θα τα βρούμε και με τις αντιπολιτεύσεις. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Καλπάκη και κύριε Αναστασίου, σας ευχαριστώ για τους τρεις πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς ραντεβού αύριο, 10 ακριβώς, εδώ στο Άττικα, γεγονότα 2.0. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.